Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί φίλοι. Πλούσια και η τοπική μας επικαιρότητα. Ωστόσο, έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η υπεύθυνη του τομέα πρόνοιας του Δήμου Καλλιμνίων, η κυρία Μαρία Αλεξανδράκη. Κυρία Αλεξανδράκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Δήμη μου. Πώς είστε? Για πείτε μας. Καλά, καλά. Μπράβο. Εδώ στη Να δώσουμε πρώτα ευχές. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά δημιουργική σε όλους με υγεία. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Βέβαια, πήρα για να κάνω μία ανακοίνωση. Η πρώτη επικοινωνία μας, ναι, με τον νέο χρόνο. Να είναι ωραίος ο χρόνος. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να κάνω μία ανακοίνωση για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων. Βεβαίως. Λοιπόν, να ενημερώνω τους συμπατριώτες μου και συμπατριώτησές μου που είναι δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων στους Δήμους Καλλιμνίων, Λέρου, Πάτμου, Αστυπάλιας, Λειψών και Αγαθονησίου ότι η καταβολή των σχετικών επιδομάτων θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018. Ωραία. Από τις 12 λοιπόν. Λοιπόν, την Παρασκευή θα μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν το επίδομά τους οι δικαιούχοι. Μάλιστα. Κύριε Αλεξανδράκη, με την ευκαιρία της παρέμβασης να σας ρωτήσω με τα επιδόματα τέκνων, τα οικογενειακά, το λεγόμενο Α21, τι αλλαγές υπάρχουν, έχετε κάποια ενημέρωση? Να δώσουμε μια ενημέρωση και γι' αυτά. Εδώ έχουμε κερδισμένους και χαμένους. Έτσι. Δημιουργούνται από το νέο οικογενειακό επίδομα κερδισμένοι και χαμένοι. Ή επίδομα παιδιού, όπως λέγεται πλέον. Μάλιστα. Λοιπόν, να δω πούμε, έχουμε εδώ πέρα κάποιες κατηγορίες που ευνοούνται και κάποιες που χάνουν, έτσι. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα τις αλλαγές που γίνονται. Η πρώτη κατηγορία είναι ανωδική. Όλοι δηλαδή έχουν ανωδικό. Θα πάρουν ανωδικά ποσά. Η οικογένεια, ας πούμε, με ένα παιδί και εισόδημα έως, από 0 έως 10.500, παίρνανε 480 ευρώ, τώρα θα παίρνουν 840 ευρώ ετήσιο. 0 έως 12.000 ευρώ με δύο παιδιά, από 960 ευρώ, τώρα θα παίρνουν 1.680 ευρώ. Εδώ βλέπουμε ότι θα ευνοούνται με ένα παιδί και με δύο παιδιά. Αντί να ευνοούνται οι πολυτεκνοί ή τρίτεκνοί, έτσι. Ναι, ναι. Η πρώτη κατηγορία ευνοεί όλους. Έτσι, όταν πάμε, εδώ είναι τώρα, σας είπα ένα παράδειγμα. Ας πούμε, οικογένεια με τρία παιδιά, έως 13.500 ευρώ, από 2.940 ευρώ που έπαιρναν, θα παίρνουν τώρα 3.360. Μάλιστα. Και πάει έτσι. Στη δεύτερη όμως κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία όμως, εδώ βλέπουμε διαφορές. Που ανεβαίνουν βέβαια και τα εισοδήματά τους, έτσι, το ετήσιο. Από 504 ευρώ που θα παίρνανε με ένα παιδί, από 10.500 έως 17.500 ευρώ, εδώ πάλι ευνοούνται με ένα παιδί και με δύο. Έπαιρναν 320, τώρα θα παίρνουν 504. Με δύο παιδιά από 12.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ, από 640 θα παίρνουν 1.008. Και βλέπουμε τώρα ότι από τους τρίτεκνους και πέρα χεινάει πτώση. Δηλαδή, 13.500 έως 22.500, από 2.460 που έπαιρναν, θα παίρνουν τώρα 2.016, δηλαδή μία πτώση 444 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για το υπόλοιπο, δηλαδή με 4 παιδιά από 3.280 ευρώ που έπαιρναν, θα παίρνουν τώρα 3.024 ευρώ. Μειώνεται και στα 5 παιδιά. Από 4.100 που έπαιρναν θα παίρνουν τώρα 4.032 ευρώ. Ανεβαίνει λίγο στα 6 παιδιά και στα 7, αλλά πάρα πολύ λίγο. Στην τρίτη κατηγορία πλέον είναι όλα, εκτός από το ένα παιδί και δύο, όλες οι άλλες κατηγορίες με μεγάλα ποσά είναι πτωτικοί. Μια γεύση μας δώσατε, βέβαια χρειάζεται να περισσότερο. Λοιπόν, να πούμε όμως κάποια, να πούμε και κάτι άλλο. Εδώ είναι μια γεύση, έτσι. Έχω τους πίνακες να σας τους δώσω, να τους δείτε κι εσείς λίγο. Εδώ να πούμε ότι τα παιδιά που πέρασαν φέτος στα πανεπιστήμια ή στα ΤΕΗ θα πρέπει να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους στην εφορία οι γονείς, να τα βάλουν σαν φοιτητές. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί αν δεν πει αυτό, τα παιδιά δεν θα φαίνονται μέσα. Μια τροποποίηση στη δήλωση τώρα, γιατί τώρα ξεκινάει. Να μπουν τώρα να τροποποιηθεί η δήλωση της οικογένειας ότι τα παιδιά είναι φοιτητές μαζί με τη βεβαίωση να μπορέσουν να κάνουν το Α21. Είναι σημαντικό αυτό. Καλή και ακόμα κάτι το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι ότι για όσους έπραξαν με την μορφή προκαταβολής της δόσης του πρώτου τριμήνου του 17 και μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει αίτηση του Α21, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
οι δικαιούχοι μέχρι τις 15 πρώτου του 18 να υποβάλουν τη δήλωση προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα τέκνου του 17. Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού θα γίνει συψηφισμός με το ποσό που χορηγήθηκε προκαταβολικά στους δικαιούχους και θα τους καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό. Εάν δεν το κάνουν αυτό, θα τους ζητηθεί να επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν πάρει. Είναι μέχρι τις 18, μέχρι τις 15, δεν έχουν άλλη ημερομηνία, δεν έχει παράταση. Αν κάποιος θέλει παραπάνω πληροφορίες, μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς. Μπορεί να έρθει στο γραφείο μου και να τον ενημερώσω. Είμαι σε διάθεση του κόσμου για οτιδήποτε χρειαστούν. Ωραία, κυρία Αλεξανδράκη. Πάντα είστε έτσι πανέτοιμοι και ενημερώνετε και έγκαιρα. Και ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει ενδιαφέρον και πρέπει να τα ξαναπούμε με την κυρία Αλεξανδράκη. Λοιπόν, να φύγουμε από το νησί της Καλύμνου, αγαπητοί φίλοι, και να πάμε στη γειτονική μας Κόο, που πριν από 2-3 ημέρες κάναμε ένα ρεπορτάζ με την επικεφαλής της παράταξης Όραμα, την κυρία Ρούφα, η οποία κατήγγειλε την Δημοτική Αρχή του κυρίου Κυρίτση ότι έχει προχωρήσει σε μία απευθείας ανάθεση για επισκευές στα σχολεία όπου υπέστησαν ζημιές μετά τον καταστροφικό σεισμό του Ιουλίου. Μια απευθείας ανάθεση μεγάλου ποσού, περί των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα είπε η κυρία Ρούφα ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι συνοπτικές, αλλά να είναι και σύνομες. Τόνισε ότι η κατακύρωση των αναθέσεων έγινε πριν ψηφιστούν οι μελέτες. Είπε επίσης ότι δεν συμφωνεί γενικότερα με την τακτική που ακολουθεί ο κύριος Κυρίτσης και η Δημοτική Αρχή όσον αφορά την διαχείριση του δημοσίου χρήματος, και ταυτόχρονα έκανε και κάποιες προτάσεις. Είπε ότι πρότεινε διαγωνισμό για να μειωθεί το ποσό αφού θα συμμετέχουν περισσότεροι εργολάβοι, και αυτό θα το καρποθεί βέβαια το Ταμείο του Δήμου, και επίσης πρότεινε να διεκδικηθούν τα χρήματα αυτά για τις επισκευές από τα ταμεία του κράτους. Πάμε όμως να ακούσουμε την κυρία Ρούφα. Όταν έφτασα στην ΚΟΑ, άκουσα κάποιους να συζητούν για μια απευθείας ανάθεση από πλευράς του Δήμου για εργασίες σε σχολεία που αφορούσε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και μου έκανε εντύπωση. Αφορά ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, από ό,τι άκουσα από πολίτες της ΚΟΑ. Ισχύει αυτό? Έγινε όντως απευθείας ανάθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη Δημοτική Αρχή, και επιτρέπεται αυτό, κυρία Ρούφα? Θέλω να μου επιτρέψετε να καταθέσω κάτι που με απασχολεί συνεχώς. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία, αν και πόσο καταλαβαίνουν οι πολίτες και μπορούν να διαβάσουν οι πολίτες, να αναγνώσουν πίσω από όλα αυτά που συντελούνται αυτή τη στιγμή στο νησί της ΚΟ, τι ακριβώς κρύπτεται. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου. Το νησί υπέστη ζημιές. Περισσότερο δε υπέστη ζημία η πόλη της ΚΟ. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είχαμε 3 σχολικές μονάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν λόγω των πολλαπλών ζημιών που υπέστησαν. Και δεν είναι βέβαια κατάλληλες για σχολική χρήση. Να πω δε παρεπιπτόντως ότι την πρώτη εβδομάδα μετά το σεισμό, με απευθείας αναθέσεις, χωρίς καμία διαδικασία, προβλέπεται όμως από τον νόμο σε έκτακτες ανάγκες, μοιράστηκαν, να το πω, ναι, μοιράστηκαν, γιατί έτσι ακριβώς έγινε, ένα ποσό γύρω στο 1.250.000 ευρώ. Και το παράδοξο ποιο είναι? Ότι η κατακύρωση αυτών των απευθείας αναθέσεων, αυτού του πραγματικά υπέρογκου ποσού, έγινε πριν ακόμα ψηφιστούν και κατακυρωθούν οι μελέτες για τα έργα τα οποία έγινε η κατακύρωση των απευθείας αναθέσεων. Αυτές είναι διαδικασίες που δεν πιστεύω ότι σε καμιά ευνομούμενη πολιτεία συμβαίνουν. Τις καταγγείλαμε, τις δημοσιοποιήσαμε στον κοακό λαό. Τι γίνεται τώρα με τα σχολεία? Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι για λόγους... μάλλον ο Δήμαρχος πιθανόν να ήθελε να επισπεύσει τις διαδικασίες αυτές. Ωραία. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό. Τι θα απαντούσατε σε αυτό? Απαντούμε ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι συνοπτικές, αλλά πρέπει να είναι σύνομες. Και σε αυτό που είναι το ζητούμενο για μας είναι η διαφάνεια. Εάν οι διαδικασίες είναι διαφανείς, κανένας
κακός πολίτης δεν θα διαφωνήσει ότι είναι αναγκαιότητα το ταχύτερο δυνατό να επισκευαστούν τα σχολεία και να πάνε τα παιδιά μας πίσω στις σχολικές τους στέγες. Ποιο είναι όμως το περίεργο της υπόθεσης? Και το λέω ξεκάθαρα, έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ θα είμαι ο τελευταίος ή τελευταία πολίτης αυτή του νησιού που θα πιστέψω έστω και μία λέξη από όσα λέει ο κύριος Κυρίτσης. Και αυτό δεν το λέω ως υπερβολή ή αν θέλετε ως παραταξιακή, ας πούμε, τι να πω, ατάκα. Δεν προσφέρεται νομίζω το ζήτημα για παραταξιακή αντιπαράθεση και ιδιοτέλεια. Το λέω διότι ο κύριος Κυρίτσης έχει μια διαμορφωμένη συμπεριφορά στο πώς θα διαχειρίζεται το δημοτικό χρήμα και μπορώ να το αποδείξω με απτά στοιχεία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη προσέγγιση του ζητήματος σχετικά με τα σχολεία από την Χτύπα ΑΕ, η οποία πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα είχε βγάλει το πόρισμά της, ότι επρόκειτο για μία ζημία γύρω στις 500.000 ευρώ. Από Δημοτικό Σύμβουλο της Συμπολίτευσης το ποσό έγινε 700.000 ευρώ, σε συνέντευξη τύπου ο κύριος Κυρίτσης μίλησε για 1 εκατομμύριο ευρώ και φτάσαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο να έρχονται μελέτες που εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας με το ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ, 2.850.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Μία δηλαδή, ένα τεράστιο ποσό. Δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί για να αποφανθούμε επί παντός του επιστητού, δηλαδή αν οι μελέτες είναι ακριβείς κτλ. Ζητήσαμε όμως να ενημερωθούμε αν αυτές έχουν επικυρωθεί τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και από τα αρμόδια όργανα, όπως είναι η Χτύπα ΑΕ, και διάφορα άλλα όργανα τα οποία επιβάλλεται σε περιπτώσεις διαγωνισμών, προσέξτε, να γνωμοδοτήσουν υπέρ των μελετών και να τις εγκρίνουν. Τέτοια έγκριση δεν εδόθη από κανένα όργανο. Άρα, ο Δήμος της ΚΟ εκπώνησε τις μελέτες και πηγαίνει, προσέξτε, με απευθείας ανάθεση να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρότεινα λοιπόν στον κύριο Κυρίτση να προχωρήσει σε διαγωνισμό έτσι ώστε τα 3 εκατομμύρια ευρώ να καταλήξουν στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, γιατί θα προκαλέσουμε το ενδιαφέρον πολλών εργολάβων και έτσι η ποσοστιαία έκπτωση επί του αρχικού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι υπέρογκος κατά την άποψή μας, θα μπορούσε να είναι προς όφελος του Ταμείου του Δήμου. Επίσης, ένα άλλο ζήτημα κομβικό που βάλαμε. Γνωρίζετε ότι, γιατί έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, ότι αμέσως μετά το σεισμικό φαινόμενο η κυβέρνηση εκχώρησε στο Δήμο της ΚΟ 300.000 ευρώ, τα οποία αποδέχθη ο Δήμος της ΚΟ με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για επισκευή των σχολικών μονάδων. Που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ήταν χρηματοδοτούμενο. Με ποια λογική? Τη διεκδίκηση αυτών των χρημάτων από το κράτος. Μάλιστα. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν γίνει. Κοιτάξτε, το νησί της ΚΟ έχει απομονωθεί. Υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τα κυβερνητικά στελέχη, όποια και αν είναι αυτά. Κοιτάξτε, παραφράζοντας τη ρίση του Παπαδιαμάντη, είναι, καμιά φορά είναι καλό να κάνεις εχθρούς και αντιπάλους, αλλά όχι για τις δικές σου πολιτικές επιδιώξεις και φιλοδοξίες. Να κάνεις εχθρούς για το καλό του τόπου σου. Να κάνεις συμμάχους για το καλό του τόπου σου και με το διάβολο αν χρειαστεί να συμφωνήσεις, αν πρόκειται να είναι για το καλό των ΚΟΟΝ πολιτών. Να είστε καλά, κυρία Ρούφα. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ εγώ θερμά και για τις ευχές σας και ήθελα να ευχηθώ στον καλλιμνιακό λαό χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και πίστη για τον τόπο μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, ακούσαμε, αγαπητοί φίλοι, τι είπε η κυρία Ιωάννα Ρούφα, όμως εμείς αναζητήσαμε και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου της ΚΟ, τον κύριο Δαβίδ Γερασκλή, ώστε να δοθεί δυνατότητα να απαντήσει στα όσα του καταγγέλει η κυρία Ρούφα, για όσα καταγγέλει μάλλον τη Δημοτική Αρχή.
Κύριε Γερασκλή, καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά σε εσάς, στην Κάλυμνο, σε όλο το Αιγαίο και σε όσους θεατές μας παρακολουθούν τώρα. Να είστε καλά. Κύριε Γερασκλή, σας αναζητήσαμε διότι σας καταγγέλει η αντιπολίτευση ότι έχετε προχωρήσει σε μία απευθείας ανάθεση που έχει να κάνει με επισκευές στα σχολεία ενός μεγάλου ποσού και μάλιστα ότι πάρθηκε αυτή η απόφαση πριν καν εγκριθούν οι μελέτες και πολλά άλλα δεν ξέρω αν μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε. Θα θέλαμε να ακούσουμε και τη δική σας. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει αυτή η λογική κυρίως από την παράταξη της μείζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, κυρία Χαλκίτη, εμείς έχουμε κάνει μια σαφή επιλογή πολιτική, την οποία κοινοποιήσαμε και στους συνδυσμότες μας και πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας στη ΣΚΟ την επιλογή αυτή την επικροτεί. Ποια ήταν αυτή η επιλογή, κυρία Χαλκίτη? Ήταν πολύ σημαντικό να πούμε ότι με το σεισμό του Ιουλίου η πόλη της ΣΚΟ υπέστη τεράστιο πλήγμα. Αυτό κατά κοινή ομολογία έγινε κατορθωτό να το ανταπεξέλθουμε και να είμαστε σε πολύ γρήγορους χρόνους, σε χρόνους ρεκόρ, σε λειτουργίες σχεδόν κανονικές θα έλεγα, κάνοντας χρήση όλων των δυνάμεων και όλων των, αν θέλετε, των δυνατοτήτων που μας δίνει η σχετική νομοθεσία. Ποια είναι αυτή η σχετική νομοθεσία? Όπως ξέρετε, μετά τον σεισμό η ΚΟΣ κηρύχθηκε για ένα εξάμηνο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν κηρύχθηκε τυχαία, όπως ξέρετε, όπως έχει κηρυχθεί και η Μάντρα, όπως έχει κηρύξει κάθε περιοχή, η Σίμη δίπλα μας με τις πλημμύρες, όπως κάθε περιοχή στην οποία γίνεται μια φυσική καταστροφή και αντιλαμβανόμενη ο νομοθέτης, το κράτος, η κεντρική διοίκηση, ότι για να λειτουργήσει αυτή η αποκατάσταση και να επανέλθουν οι ρυθμοί οι κανονικοί, χρειάζεται να παρακαθούν κάποιες διαδικασίες που γίνονται σε φυσιολογικές καταστάσεις. Είναι πολύ απλά. Αυτό το είπε και η κυρία Ρούφα. Ακριβώς. Ότι καλό είναι αυτή, να λοιπόν, συντομεύσουν οι διαδικασίες, ωστόσο να είναι σύντομες. Αμέσως μετά το σεισμό ήταν η εξής. Καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια και περιμένουμε τον Α, τον Β, τον Γ. Τι θα πει ή ενδεχομένως τι θα κατηγορήσει, που είναι δεδομένο ότι θα κατηγορηθούμε ή θα πούν διάφορα ή θα ακούσουμε καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο, ή κάνουμε το χρέος μας προς τους πολίτες της ΣΚΟ. Ποιο είναι το χρέος μας προς τους πολίτες της ΣΚΟ? Να αποκαταστήσουμε άμεσα όλα τα προβλήματα. Και όλα τα προβλήματα, σας πληροφορώ, πλην δύο μεγάλων που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα, έχουν αποκατασταθεί. Ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα από το σεισμό? Είναι τα τρία σχολικά κτίρια, τα οποία υπέστησαν ζημιές, οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν προκειμένου να επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία η σχολική κοινότητα. Τα παιδιά στα τρία σχολεία αυτά πάνε απόγευμα σχολείο αυτή την περίοδο. Και θα συνεχίσουν να πηγαίνουν μέχρι να επισκευαστούν οι σχολικές μονάδες. Mm-hmm. Μία λοιπόν εκκρεμότητα αυτή. Δεύτερη μεγάλη εκκρεμότητα, που όμως δεν εξαρτάται από το Δήμο να αποκατασταθεί, είναι το λιμάνι της ΣΚΟ. Το λιμάνι της ΣΚΟ λοιπόν, ένα τμήμα του σε μία εβδομάδα μέσα καταφέραμε και το φτιάξαμε και λειτουργήσε η γραμμή για την Τουρκία μετά από τρεις ημέρες μετά από το σεισμό. Πήραμε, τι να σας πω τώρα, δεν ανάγκη να περί αυτολογώ, αλλά νομίζω ότι έχετε παρακολουθήσει. Μέχρι και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων μας έδωσε βραβείο για τις λειτουργίες, για τη λειτουργία μας αυτή και την άμεση ανταπόκριση σε αυτό το φαινόμενο. Καταφέραμε μέσα από αυτή την καινούρια εγκατάσταση, τη λιμενική που μπορέσαμε και φτιάξαμε εμείς, ο Δήμος της ΣΚΟ και το Λιμενικό Ταμείο, να υποστεί η πόλη της ΣΚΟ τις λιγότερες δυνατές απώλειες από την απώλεια του τουριστικού ρεύματος από την Τουρκία. Mm-hmm. Φτιάξαμε μία σειρά άλλων έργων στα σχολεία τα υπόλοιπα, γιατί δεν είναι μόνο τα τρία σχολεία που πάθανε ζημιές, έτσι. Πάθανε και τα υπόλοιπα σχολεία ζημιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σε τέτοια έκταση. Τα αντιμετωπίσαμε, λειτουργήσαν τα σχολεία το Σεπτέμβρη, αντιμετωπίσαμε ζημιές σε υποδομές, στην ίδρυυση, στην αποχέτευση, στους δρόμους, σε τεχνικά έργα. Πληθώρα τέτοιων έργων, τα 1.200 βέβαια που λέει δεν τα βρίσκω εγώ πουθενά που είπε, άκουσα η κυρία Ρούφα, με τους ειδικούς μου υπολογισμούς είναι περίπου στις 500 ή 600 χιλιάδες αν θυμάμαι καλά, το 1.200 δεν ξέρω από πού της προκύπτει, mm-hmm. γιατί το ανέφερε αυτό, δεν πειράζει. Μένει κύριε λοιπόν η εκκρεμότητα των τριών σχολείων. Και τι ξεκινάμε να κάνουμε, να σας πω πολύ γρήγορα γιατί νομίζω ότι και ο τηλεοπτικός χρόνος είναι δύσκολος να βρεθεί και το καταλαβαίνω. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν ξεκινούμε να λέμε να φτιάξουμε μια μελέτη να αποκαταστήσουμε τα σχολεία αυτά. Ένα από τα σχολεία είναι κτίριο του 1925. Αντιλαμβάνεστε για να επισκευαστεί αυτό το σχολείο τι χρειάζεται, τι μελέτες χρειάζεται και τι εξειδικευμένη τεχνική
υποστήριξη χρειάζεται προκειμένου να εκπονηθεί αυτή η μελέτη. Όταν είχαμε την πρώτη εικόνα ότι έχουμε 5 τείχους μέσα σε ένα σχολείο που πρέπει να τους κατεδαφίσουμε και να κάνουμε καινούργιες, προφανώς και οι εκτιμήσεις που έβγαιναν εκείνη την περίοδο μέχρι και το Σεπτέμβρη έκαναν λόγο για μικρότερο κόστος. Έλα όμως που οι γονείς, και εγώ σας το λέω εσάς για να το ξέρετε και το ξέρει και όλη η κοινωνία της Κόρου, αυτή τη στιγμή έχω 2 παιδιά σε σχολείο που έχει πρόβλημα και πάνε το απόγευμα στο σχολείο. Θα ήμουν εγώ ως πατέρας, όχι ως αντιδήμαρχος, μετά από ένα τέτοιο φαινόμενο στην ΚΟ, σε θέση να πω στα παιδιά μου πηγαίνετε σε ένα σχολείο που δεν είναι πια εγγυημένο και ασφαλές? Όχι. Άρα, βέβαια, λοιπόν, κύριε μέχρι αντιδήμαρχε, να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είχαμε μία λογική στην αρχή τουλάχιστον της ζημιάς, ότι θα ήταν μικρότερες οι ζημιές. Βγήκε το προϋπολογισμό που σας είπε η κυρία Ρούφα, 2.800, δεν ξέρω, για τα 3 σχολεία. Επομένως, όντως πάρθηκε η απόφαση για απευθείας ανάθεση πριν ολοκληρωθούν οι μελέτες. Είπαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπα ότι παρά... Προσπαθώ να καταλάβω, συγγνώμη. Ναι, όχι, παρακαλώ. Θα σας πω πολύ απλά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δεν ήμασταν υποχρεωμένοι με τη διαδικασία να πάμε τις μελέτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι μελέτες αυτές, λόγω του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή και η Οικονομική Επιτροπή κάνει τη διαδικασία χωρίς δημοσίευση, με διαπραγμάτευση, με αναδόχους και αναθέτει τα έργα. Στο Δημοτικό Συμβούλιο το πήγαμε γιατί ακριβώς θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, που είπε και η κυρία Ρούφα. Χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι. Ψηφίσαμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο τις μελέτες και βεβαίως είπα ότι θα εκμεταλλευτούμε το καθεστώς αυτό για να τρέξουν οι διαδικασίες γρήγορα. Και σας λέω και εσάς τώρα και το λέω ευθαρσώς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, ότι την επόμενη εβδομάδα στην Οικονομική Επιτροπή θα γίνουν οι διαδικασίες της ανάθεσης με διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει απευθείας ανάθεση. Επομένως, δεν έχει γίνει ανάθεση ακόμη. Δεν υπάρχει εργολάβος ακόμη. Δεν υπάρχει ακόμα, προφανώς και δεν υπάρχει. Και μου κάνει εντύπωση πως η κυρία Ρούφα λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Επιτρέψτε μου μία απορία πάνω στο κομμάτι αυτό. Αντιλαμβάνομαι, εσείς εξηγήσατε την πλευρά σας και λέτε ότι όλα αυτά έγιναν ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να μπορέσουν να επισκευαστούν τα σχολεία όσο γίνεται πιο σύντομα και με τον πιο σωστό τρόπο. Ωστόσο, αφού έγιναν αυτά για να συντομευθούν οι διαδικασίες, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ακόμη ανάθεση, δεν υπάρχει ακόμη εργολάβος. Δεν θα υπήρχε περιθώριο να γίνει και διαγωνισμός εντωμεταξύ? Οι μελέτες λοιπόν τελείωσαν πρόσφατα, κυρία. Χωρίς μελέτες εννοείται, δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα έπρεπε να τελειώσουν οι μελέτες για να κάνουμε. Ή λοιπόν πάμε στη διαδικασία του τακτικού διαγωνισμού με βάση τις μελέτες. Οπότε συζητάμε ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων σε 4 μήνες από τώρα θα έχουμε ανάδοχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φεύγει όλη η χρονιά χωρίς να κάνουμε τίποτα. Επειδή τα χρήματα είναι πολλά. Και αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ισκό μπορεί να έχει την οικονομική δυνατότητα, και αυτό το λέω γιατί ξέρετε, καταρρύπτονται τα επιχειρήματα. Τα περί κακής διαχείρισης οικονομικής και τα λοιπά, με το πιο απλό και εύκολο να εξετάσει κανείς. Το Ταμείο του Δήμου αυτή τη στιγμή υπερβαίνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Ποτέ ο Δήμος Ισκό δεν είχε στο Ταμείο του αυτά τα χρήματα. Ο Δήμος Ισκό λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να στηρίξει την έναρξη των εργασιών στα σχολεία, να χρηματοδοτήσει από δικούς του πόρους και να σπρώξει τα έργα για να τελειώσουν το δυνατόν συντομότερο, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, διεκδικούμε όλα αυτά τα χρήματα από το κράτος. Είναι υποχρέωση του κράτους να δοθούν τα χρήματα και είμαι σίγουρος, γιατί να κλείσω με αυτό, ότι ο μύθος αυτός ότι δεν έχουμε συνεργασία με την κυβέρνηση, δεν μιλάμε, δεν συνονοούμαστε, οτιδήποτε, είναι ένας μύθος. Ένας μύθος που τα αποδεικνύουν οι κοινές ανακοινώσεις του Δημάρχου με τον βουλευτή τον κύριο Καματερό, η δική μου η καθημερινή επαφή ως αρμόδιος αντιδήμαρχος εννοώ, με όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τους κρατικούς, προκειμένου να γίνουν αυτά που έχουν γίνει. Και έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην ΚΟ, κυρία Χαλκίδη, και νομίζω ότι αυτό το βλέπει ο κάθε ένας από εμάς. Να είστε βέβαιος ότι ό,τι θετικό γίνεται το προβάλλουμε επίσης, έτσι. Απλά σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Αυτή η υπόθεση μας έβαλε να σκεφτούμε το ότι ναι, μεν πρέπει να γίνονται σύντομα οι διαδικασίες για τα σχολεία, να είναι όμως και σύνομες, ώστε να μην υπάρξει στη συνέχεια πρόβλημα με τις... Γι' αυτό και θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση. Προφανώς, και το σύνομο, ξέρετε, δεν είναι κάτι που το λέω εγώ ή το λέει η κυρία Ρούφα ή οποιοδήποτε άλλο. Υπάρχουν διαδικασίες στην ελληνική δημόσια διοίκηση που εξασφαλίζουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, οι αποφάσεις μας που παίρνουμε για τις αναθέσεις στα συγκεκριμένα έργα εγκρίνονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Τα εντάλματα για τις πληρωμές ελέγχονται και εγκρίνονται από το ελεκτικό συνέδριο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι εκτός της διαδικασίας. Ας πούμε ότι εμείς δεν είμαστε, όπως μας κατηγορεί η κυρία Ρούφα. Όλοι αυτοί οι φορείς της δημόσιας διοίκησης είναι εκτός της διαδικασίας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε και μια συγκροτημένη άποψη για το τελικά πώς εξασφαλίζεται η νομιμότητα και η διαφάνεια.
Καλώς, κύριε Γερασκλή. Πάντως η αντιπολίτευση οφείλει να κάνει την κριτική βεβαίως, της βεβαίως. Και η συμπολίτευση οφείλει να κάνει όσο γίνεται πιο σωστά τη δουλειά της. Ρόλο της και να τον, πρέπει να τον παίζει αυτόν τον ρόλο όσο πιο καλά γίνεται. Ωραία. Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρέμβαση, γιατί ακούστηκε και η άλλη πλευρά, να είμαστε και εμείς σωστοί απέναντι στους τηλεθεατές μας, και θα τα πούμε σύντομα για να δούμε τι γίνεται και με την πορεία των εργασιών για το λιμάνι και για άλλα πράγματα. Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη της Δημοτικής Αρχής του κυρίου Κυρίτση και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων του Δήμου της ΚΟ. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.